Μαρία Γουμενοπούλου, η Μερμικοφωλιά. Μια φορά και έναν καιρό, μέσα σε μια μερμικοφωλιά ζούσαν τρία μικρά μερμικόπουλα. Ο Ψυχουλάκος, ο Σιταρούλης και ο Κρυθαρής. Ήταν τόσο μικρά ακόμα που δεν μπορούσαν να μπουν από τη φωλιά τους. Γι' αυτό και η μητέρα τους κάθε φορά που τα τάιζε τους έλεγε: «Φάτε πολύ, παιδάκια μου, να μεγαλώσετε γρήγορα, να βγείτε έξω να δείτε τον ήλιο». «Τι είναι ο ήλιος, μαμά?» ρωτούσαν εκείνα γεμάτα απορία. «Είναι μια πολύ μεγάλη μπάλα που βγάζει από μέσα της φως και ζέστη». «Θα μπορούσαμε να παίξουμε μαζί του?» τη ρώταγαν πάλι με περιέργεια. «Όχι, μωρούλια μου, όχι. Ο ήλιος είναι πολύ ψηλά. Είναι πάνω στον ουρανό». Τα τρία μερμικόπουλα έτρωγαν τότε γρήγορα το φαγητό τους, γιατί είχαν μεγάλη επιθυμία να μεγαλώσουν, να βγουν έξω και να δουν τον ήλιο. Αυτή τη μεγάλη μπάλα που έβγαζε φως και ζέστη και ήταν πάνω στον ουρανό. Μία μέρα, εκεί που καθόντουσαν μονάχα στη φωλίτσα τους, τους ήρθε μια σπουδαία ιδέα. Οι δικοί τους, καθώς και όλος ο μερμικόκοσμος, έλειπαν στη δουλειά. Ήταν η εποχή της σοδειάς. Ζεστό καλοκαιράκι, βλέπετε, και στα θερισμένα χωράφια υπήρχε πολύ τροφή για μερμήγκια. Έφευγαν όλοι πρωί-πρωί με τη δροσιά και γύριζαν το βράδυ, σαν έβγαιναν στον ουρανό τα αστέρια. Όμως εκεί, στην αρχή-αρχή της μερμικοπολιτείας, που ήταν οι αποθήκες, έρχονταν πολλές φορές και ξεφόρτωναν τα πολύτιμα φορτία τους. Ύστερα ξανάβγαιναν πάλι από την μεγάλη τρύπα, την κεντρική είσοδο, για να ξαναφορτωθούν και να ξανάρθουν σε λίγο με νέα τρόφιμα. Κανείς δεν τεμπέλιαζε στη μερμικοπολιτεία. Μονάχα τα μωρά, αυτά που ήταν ακόμα πολύ αδύνατα, απαγορευόταν να βγουν και μέναν μόνο τους στις φωλιές. «Ξέρετε τι σκέφτομαι?» είπε εκείνο το πρωί ο Σιταρούλης στα αδερφάκια του. «Να βγούμε σήμερα έξω, να πάμε να δούμε κι εμείς επιτέλους τον ήλιο». «Να πάμε, να πάμε!» απάντησε ο Ψυχουλάκος με προθυμία. «Χωρίς να ρωτήσουμε κανένα, μα θα μας μαλώσουν αν το μάθουν. Θα τους πούμε ότι τώρα πια μεγαλώσαμε». «Αυτό τους το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν μας πίστεψαν». Έμειναν και τα τρία σκεφτικά. Ξαφνικά ο Κρυθαρής έβαλε μια δυνατή φωνή. «Το βρήκα! Θα κάνουμε κάτι το πολύ σπουδαίο. Κάτι που όταν το μάθουν θα πιστέψουν ότι πραγματικά μεγαλώσαμε. Τι, δεν ξέρω ακόμα, θα το σκεφτούμε στο δρόμο». Τα άλλα συμφώνησαν και μια και δυο ξεκίνησαν να ανεβούν στη γη. Ήταν πολύ χαρούμενα. Θα γνώριζαν τον κόσμο, θα έβλεπαν επιτέλους αυτή τη μεγάλη μπάλα που βγάζει φως και ζέστη και τη λένε ήλιο, και ακόμα θα προσπαθούσαν να κάνουν κάτι το πολύ σπουδαίο για να πιστούν οι γονείς τους ότι μεγαλώσανε πια. Πρώτα-πρώτα βγήκαν έξω από τη φωλίτσα τους και βρέθηκαν σε ένα μακρύ ανηφορικό διάδρομο. Αυτός ήταν ένας από τους δρόμους της μερμικοπολιτείας που οδηγούσε στη μεγάλη έξοδο. Περπάτησαν χωρίς να συναντήσουν ψυχή. Πού και πού διασταυρωνόντουσαν με άλλα στενότερα δρομάκια που και εκεί βασίλευε η ίδια ερημιακή ησυχία. Όσο προχωρούσαν, όλο και φωτεινότερος γινόταν ο δρόμος. Από αυτό συμπεράνανε ότι πλησίαζαν επιτέλους την έξοδο. Μα ξαφνικά, ω δυστυχία τους, εκεί έξω από τις μεγάλες αποθήκες υπήρχε κίνηση. 2-3 φορτωμένοι μέρμηγες ξεφόρτωναν τα τρόφιμα που είχαν φέρει, ενώ οι αποθηκάροι τους βοηθούσαν τακτοποιώντας τα σε σειρές. «Τώρα θα μας δουν, δεν θα μας αφήσουν να περάσουμε, θα μας πούνε μωρά, όπως μας λένε όλοι». Δεν πρόλαβε να πει και ο Κρυθαρής τη σκέψη του και μια φωνή ακούστηκε από το μέρος της αποθήκης. «Εσείς πιτσιρίκι, για πού το βάλατε? Δεν ξέρετε ότι απαγορεύεται στα μωρά να βγαίνουν έξω?» «Δεν είμαστε πια μωρά. Αν θέλετε μπορείτε να μας δοκιμάσετε», ακούστηκε δυνατή και θαραλέα η φωνή του Κρυθαρή. Οι αποθηκάροι έβαλαν τα γέλια. «Μπράβο, κουράγιο τα πιτσιρικάκια. Εμπρός λοιπόν, αφού το λέει η καρδούλα σας, ελάτε να σας δοκιμάσω», είπε ο γεροντότερος. Με καρδιά που χτυπούσε δυνατά, ο Κρυθαρής πλησίασε πρώτος. Ο αποθηκάριος σήκωσε τότε ένα μεγάλο σπυρί σιτάρι και του είπε: «Αν μπορείς μετακινήσέ του». Το σιτάρι ήταν πολλές φορές μεγαλύτερο από τον μπόι του Κρυθαρή. Μα ο Κρυθαρής έβαλε όλη του τη δύναμη και λέγοντας από μέσα του: «Θεέ μου, εσύ που βοηθάς στις δύσκολες στιγμές, όλα τα πλάσματά σου από το μεγάλο ελέφαντα μέχρι το μικρό μυρμήγκι, βοήθησε τώρα και τον Κρυθαρή σου». Έδωσε μια
και μετακίνησε το ασήκωτο σιτάρι. «Μπράβο, μικρέ, μπράβο», φώναξαν οι αποθηκάριοι. «Ο άλλος τώρα». Ο σιταρούλης πλησίασε. Νόμιζε πως η καρδούλα του θα έσπαγε από το πολύ χτύπημα. «Α, όχι, θα προτιμούσε να είχε μείνει στη φωλίτσα του παρά να δοκιμάσει αυτό το καρδιοχτύπι». «Θεούλη μου, εσύ που προστατεύεις όλα τα πλάσματά σου στις δύσκολες στιγμές, από το μεγάλο ελέφαντα μέχρι το μικρό μυρμήγκι, βοήθησε το σιταρούλι σου», ψιθύρισε. Άπλωσε ύστερα τα αδύνατα χεράκια του, φορτώθηκε το μεγάλο σιτάρι και «Μπράβο, μπράβο πιτσιρίκο, φίνα τα κατάφερες», άκουσε τους αποθηκάριους να λένε. «Και τώρα η σειρά του ψυχουλάκου». Ο καημένος ο ψυχουλάκος, αυτός ήταν ο μικρότερος και ο πιο αδύνατος από όλους. Αυτό το ήξερε, μα δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Έπρεπε να δοκιμάσει. «Θεούλη μου, εσύ που προστατεύεις όλα τα πλάσματά σου από το μεγάλο ελέφαντα μέχρι το μικρό μυρμήγκι, βοήθησε τώρα τον ψυχουλάκο σου». Όμως, πριν προλάβει να φορτωθεί το βαρύ φορτίο, τα δύο αδέλφια του με ένα πίδημα βρέθηκαν στο πλευρό του. Το σιτάρι σπροχνόταν τώρα από τα τρία μυρμηγκάκια. Ξέροντας την αδυναμία του αδελφούλη τους, σκέφτηκαν να του προσφέρουν τη βοήθειά τους. Αυτή η πράξη συγκίνησε τους αποθηκάριους να βλέπουν και τα τρία μυρμηγκάκια να σπρώχνουν μαζί ένα σιταράκι και έβγαλαν αμέσως την απόφαση. «Είσαστε ελεύθερα να περάσετε. Βέβαια και έχετε πια μεγαλώσει». Χαρούμενα τα τρία αδέλφια έτρεξαν προς την έξοδο. Αυτό το κάτι πολύ σπουδαίο που έπρεπε να κάνουν το είχαν κιόλας κάνει. Τώρα δεν έμενε παρά να γνωρίσουν τον κόσμο και να δουν επιτέλους τη μεγάλη μπάλα που έβγαζε φως και ζέστη και την έλεγαν ήλιο. Τρία κεφαλάκια κοίταζαν τώρα έξω από την τρύπα της Μερμικοπολιτείας. Τρεις μικρές καρδούλες πλημμύριζαν από ευτυχία στο αντίκρισμα της όμορφης γης που ήταν σκεπασμένη με ξανθά σιτάρια.